κοινότητος Λιξουρίου. Κύριε θεματικέ αντιδήμαρχε υγείας του νομού Κεφαλινίας. Κύριε καθηγητά, κύριε διευθυντά, κύριε πρόεδρε του Συλλόγου Φίλων του Ασθενούς του Ματζαβηνατίου Νοσοκομείου Λιξουρίου. Κύριε συντονιστά διευθυντά και πρόεδρε της Αντιδιαβητικής Εταιρείας Ελλάδος, κύριε αναπληρωτά διοικητά του Γενικού Νοσοκομείου Λιξουρίου, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, που είναι ο τρόπος. Κύριε Θεοφυλάτε, εκπρόσωπε του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλινίας, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα ενημέρωσης κοινού που οργανώνει το Γενικό Νοσοκομείο Λιξουρίου σαν ένα τμήμα της διήμερης εκδηλώσεως για το ζαχαρώδη διαβήτη που οργάνωσε η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, ο Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλινίας και το νοσοκομείο μας. Το ΕΚΟΜΕΝ τι είναι? Το Ελληνικό Κολέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων. Συγγνώμη, αυτό δεν πρέπει. Και ευχαριστούμε τους χορηγούς που βοήθησαν για την δημιουργία αυτού του διημέρου, την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και το Σύλλογο Φίλων του Ασθενούς του Γενικού Νοσοκομείου Λιξουρίου. Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, στο Προεδρείο συμμετέχουν η κυρία Νόπη Αλεξανδροπούλου, διευθύντρια παθολόγος, η οποία μετεκπαιδεύεται εις τον ζαχαρώδη διαβήτη κοντά στο δάσκαλο Ανδρέα Μελιδόνη στο διαβητολογικό κέντρο του Τζανίου Νοσοκομείου. Δάσκαλος είναι μεγάλος τίτλος και διευθύνει από καιρό τώρα το διαβητολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Λιξουρίου. Το διαβητολογικό ιατρείο είναι το πιο σωστό. Εύχομαι να γίνει κέντρο. Και τον κύριο Διονύσιο Κατερέλο, καθηγητή στα ΤΕΗ Ιωνίων Ίσων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ασθενούς του Ματζαβηνατίου Λιξουρίου. Και εμένα με ξέρετε, χρειάζεται να πω το πρώτο. Δύο λόγια για τον ζαχαρώδη διαβήτη. Ο ζαχαρώδης διαβήτης, και την κυρία Νόπη, ο ζαχαρώδης διαβήτης είναι μία αρρώστια γνωστή από την αρχαιότητα. Το όνομα της αρρώστιας αυτής οφείλεται στους Έλληνες και να πώς. Τα τρία κλασικά συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται αυτή η νόσος είναι πολυουρία, πολυφαγία, πολυδιψία. Λόγω των πολλών ούρων, οι αρχαίοι την ονόμασαν διαβήτη. Διάβαινε πολύ ούρο. Διαβαίνουν πολλά ούρα. Πήραν τα ούρα και τα δοκίμασαν και τα βρήκαν γλυκά. Γι' αυτό και την νόσο αυτή την ονόμασαν ζαχαρώδη διαβήτη. Σε αντιδιαστολή μιας άλλης νόσου με πολλά ούρα αλλά χωρίς να είναι γλυκά, χωρίς γεύση και που ονόμασαν άπιο διαβήτη. Βέβαια, οι δύο αυτές νόσοι, οι δύο διαβήτες είναι διαφορετικής αιτιολογίας. Έπρεπε να φτάσει ο 20ος αιώνας για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε αυτούς τους δύο διαβήτες. Αλλά 3.000 χρόνια πριν ο Ιπποκράτης είχε ήδη διαγνώσει το ζαχαρώδη διαβήτη. Στην ημερίδα αυτή μας ενδιαφέρει ο ζαχαρώδης διαβήτης, μία νόσος η οποία οφείλεται στη διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων και κυρίως
μιας της ελλείψεως μιας ενδοκρινούς ορμόνης της ινσουλίνης. Σήμερα υπολογίζεται ότι οι πάσχοντες από την νόσο αυτή παγκοσμίως είναι 200 εκατομμύρια με αύξουσα πορεία, ώστε την απομένη 20ετία, όπως λέει ο κ. Μελιδόνης, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατομμύρια. Είναι αληθές αυτό, κύριε καθηγητά? Δηλαδή έχει δουλειά για τον Μελιδόνης. Αν πάσχετε από διαβήτη, δεν θα πρέπει να πανικοβληθείτε. Μην νομίζετε ότι είστε ανάπηρος ή μισερός. Οι περισσότεροι διαβητικοί διάγουν φυσιολογική και δραστήρια ζωή. Είναι πολλά τα παραδείγματα ανθρώπων που πορεύονται μαζί με τον διαβήτη, μαζί δηλαδή με την αρρώστια τους, για περισσότερα από 50 χρόνια. Στη σημερινή εποχή έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της αρρώστιας αυτής. Ο συνδυασμός δίαιτα και τακτικών εξετάσεων αίματος και ούρων εξασφαλίζει μία απολύτως λειτουργική καθημερινότητα, δηλαδή σαν ένας άνθρωπος απολύτως υγιής. Παρόλα αυτά, η νόσος είναι ύπουλη και αν δεν την παρακολουθούμε, εάν δεν υπακούμε στις υποδείξεις των γιατρών, οι επιβαρυντικές επιδράσεις της στον οργανισμό μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες σε ζωτικά όργανα όπως είναι η καρδιά, τα νεφρά, τα νεύρα και τα αγγεία. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι τα άκρα είναι πιο ευπαθή στις νευρικές βλάβες. Έτσι, η περιφερική νευροπάθεια στα πόδια δημιουργεί συνθήκες που μπορεί να καταστρέψουν τα πόδια. Τα καθιστούν δηλαδή λιγότερα ευαίσθητα στο πόνο και τους ερεθισμούς. Ιδιαίτερα για το πόδι, όπως θα σας αναπτύξει διεξοδικότερα ο συνάδελφος κύριος Αλέξανδρος Καμαράτος, έχουμε να πούμε ότι ο ζαχαρώδης διαβήτης επιβαρύνει την καλή κυκλοφορία του αίματος, επηρεάζει αρνητικά το περπάτημα, αλλάζει σταδιακά το σχήμα του ποδιού, διαταράσσει τη σωστή κατανομή της μηχανικής πίεσης του σώματος στο πέλμα, δημιουργεί κάλους και σκληρίσεις στα δάκτυλα, μειώνει την αντοχή του οργανισμού στην αντιμετώπιση των μικρομολύνσεων του άκρου ποδός. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι περισσότεροι από το 60% των διαβητικών κυκλοφορούν με παπούτσια που δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος για τα πόδια τους. Πιο στενά ή πιο φαρδιά παπούτσια προκαλούν τριβή που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και δημιουργία ελκών που δεν επουλώνονται εύκολα. Και μετά από αυτό το σύντομο κατατοπιστικό, έτσι, τη σύντομη κατατοπιστική εισαγωγή, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Θεοφυλάτο, αντιδήμαρχο, όχι μετά τους χαιρετισμούς, θέλετε μετά τους χαιρετισμούς, την έναρξη θα την κάνετε εσείς. Θα έχουμε τους χαιρετισμούς, μετά θα μιλήσει ο κύριος Μαρκάτος και μετά είναι οι ομιλίες του κυρίου Ανδρέα Μελιδόνη με θέμα διαβήτης, η επιδημία του 21ου αιώνα, και μετά του κυρίου Αλέξανδρου Καμαράτου, διαβητικό πόδι, η μεγάλη επώδυνη επιπλοκή του διαβήτη. Πριν όμως πούμε οτιδήποτε, οφείλουμε να σας πούμε και να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς που το πρωί εξέταζαν τόσους ασθενείς μέχρι το μεσημέρι διαβητικούς, όπως είναι ο κύριος Καμαράτος, η κυρία Εκατερίνη Σερέτη, ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Ευστάθιος, ο κύριος Άγγελος Χαραμής,
και ο κύριος τον Επατονά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που φέρατε όλα το επιτελείο σας εδώ, κύριε Μελιδόνη. Παρακαλούμε τον κύριο Κεκάτο, τον κύριο Θεοφυλάτο, αντιδήμαρχο Λιξουρίου, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχή.